Η παρουσίαση του βιβλίου Κυπουρός του Θανάση Καρανάνου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το απόγευμα στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Κοζάνης. Για το βιβλίο μίλησαν ο Δημήτρης Καμαριάδης, η Όλγα Κούρτογλου, ο Βασίλης Κοτούλας και στη μουσική ο Βαγγέλης Τζιμόπουλος. Ο Κυπουρός είναι ένα μυθιστόρημα μυστηρίου που κινείται χρονικά ανάμεσα στο σήμερα και την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Το βιβλίο αυτό, στο οποίο γίνεται σήμερα η παρουσίαση, είναι το δεύτερο βιβλίο που κυκλοφορεί. Και είναι μία ιστορία, είναι μάλλον ένα μυθιστόρημα που έχει σχέση κυρίως με χαρακτήρες και είναι ρεαλιστικό μυθιστόρημα, γιατί αναφέρεται σε μία εποχή όπου τα πάντα ήταν ρευστά, ήταν η κατοχή, η Αθήνα η οποία έχει πλέον γίνει γκέτο σχεδόν από τους μετανάστες, τους λαθρέους και τους μόνιμους, και αναφέρεται σε κάποιον ο οποίος έφυγε από την Αθήνα και ήρθε στην επαρχία για να ξεκινήσει μια καινούργια ζωή, και μέσα από τη δουλειά την οποία πήρε ως κυπουρός ανακάλυψε πολλά στοιχεία άγνωστα στους οικείους του σπιτιού, τα οποία παρέπεμπαν σε παλιότερες εποχές στην κατοχή, όπως είπα προηγουμένως, και σε καταστάσεις οι οποίες ήταν δύσκολες για την χώρα μας. Χαίρομαι πολύ που είμαι απόψε μαζί σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σάκη Καρανάνο και τις εκδόσεις Παρέμβαση για την τιμή της παρουσίασης. Η λογοτεχνία υπήρξε αντικείμενο των σπουδών μου, αλλά και μεγάλη μου αδυναμία και ενασχόληση. Έτσι πάντα δέχομαι με μεγάλη μου χαρά να παρουσιάσω ένα βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε. Όταν δε το βιβλίο αποτελεί δημιουργία αγαπημένου φίλου, τότε η χαρά διπλασιάζεται, μη σας πω ότι μπορεί και να τριπλασιαστεί. Με το Σάκη τον Καρανάνο μας συνδέει μια φιλία ετών, την οποία ενισχύουν τα κοινά μας ενδιαφέροντα, η αγάπη μας για το βιβλίο και σε αρκετές περιπτώσεις η κοινή θεώρηση που έχουμε για το πνευματικό γίγνεσθε. Πάντα έχει κάποιο καινούριο βιβλίο το οποίο συστήνει σε εμάς τους φίλους του και διαθέτει μια τεράστια βιβλιοθήκη η οποία είναι πάντα ανοιχτή για δανεισμό σε όλους μας. Σάκη, σε αυτό το σημείο να σου πω ότι ό,τι έχω δανειστεί στο επέστρεψα. Δεν έχω κάτι δικό σου. Να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι. Γνωρίζω πως το γράψιμο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πνευματικής του δραστηριότητας, αλλά μέχρι πρότινος δεν μου είχε δείξει κάτι. Έτσι, όταν τα βιβλία του κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Παρέμβαση, το γεγονός δεν με εξέπληξε. Έμεινε μόνο να τα εξερευνήσω. Σας είπα και πριν, μέσα στα γεγονότα εμπλέκεται και η ιστορία, δίχως ωστόσο να αποτελεί αφορμή για πισωγυρίσματα. Ο Καρανάνος δεν εξετάζει την πραγματικότητα, αλλά την ύπαρξη. Και η ύπαρξη δεν είναι αυτό που έγινε. Η ύπαρξη είναι το πεδίο των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, όλα όσα ο άνθρωπος μπορεί να γίνει, όλα όσα είναι ικανός να κάνει. Ιχνογραφεί το χάρτη της ύπαρξης, αποκαλύπτοντας τη μία ή την άλλη ανθρώπινη δυνατότητα και επαναλαμβάνει πως υπάρχω σημαίνει είμαι μέσα στον κόσμο.